Βουλιάζει στο χάος το Χονγκ Κονγκ και παρασύρει μαζί του τα ασιατικά χρηματιστήρια. Οι αγορές της Ασίας βρίσκονται στο κόκκινο εν μέσω ενός αρνητικού κλίματος που διαμορφώνεται τόσο εξαιτίας των βίαιων συγκρούσεων μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών στο Χονγκ Κονγκ, όσο και λόγω της κλιμακούμενης αβεβαιότητας για τον εμπορικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον επιδεινώνεται με τη χθεσινή κατάρρευση του πέσο της Αργεντινής στο επίπεδο ρεκόρ των 65 πέσος ανά δολάριο. Μετά τη διαφαινόμενη ήττα του φιλικού προς τις αγορές Προέδρου Μαουρίτσιο Μάκρι στις επερχόμενες εκλογές. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σε χαμηλό 7 μηνών και έκλεισε με πτώση 2,1% παρασύροντας πτωτικά τις αγορές σε όλη την Ασία. Από τον Ιούνιο που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, ο δείκτης είχε απώλειες πάνω από 6%. Οι μετοχές στην Κίνα και ο δείκτης Nikkei στο Τόκιο υποχώρησαν περίπου κατά 1%. Ασφαλές καταφύγιο για άλλη μια φορά ο χρυσός, η τιμή του οποίου σημείωσε άνοδο κατά 0,5% στα 1523 δολάρια Ιουγκιά. Το αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ που παρέμεινε κλειστό χθες λόγω των καθιστικών διαμαρτυριών άνοιξε για λίγο σήμερα, όμως ξαναέκλεισε σχεδόν αμέσως καθώς οι διαδηλωτές παραμένουν στο διεθνές αεροδρόμιο. Πριν από λίγο οι δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν στον αερολιμένα για να απομακρύνουν τους οπαδούς αντιπολίτευσης. Εν τω μεταξύ, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κινέζικες αρχές συγκεντρώνουν αστυνομικές δυνάμεις και τεθωρακισμένα οχήματα κοντά στα σύνορα της υπηρετικής Κίνας με την ημιαυτόνομη πολυκράτος του Χονγκ Κονγκ. Το Πεκίνο απειλεί τους διαδηλωτές σημειώνοντας ότι επιζητούν την αυτοκαταστροφή τους. Όμως, οι οπαδοί της αντιπολίτευσης δεν το βάζουν κάτω και διεθνοποιούν το ζήτημα του Χονγκ Κονγκ με απότερο στόχο να ζητήσουν την απόσχησή του από την Κίνα.